Κύριοι βουλευτές, άκουσα με προσοχή και ενδιαφέρον αρκετές τοποθετήσεις και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό πολλά από τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν έχουν ήδη συζητηθεί. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα περιοριστώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι ακόμα παραμένει επίδικο. Το τελευταίο διάστημα ακούω από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και από μερίδα του τύπου, ακόμα και του λεγόμενου έγκριτου τύπου, την κατηγορία πως η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών υπερφορολογεί με στόχο τα μεγάλα πλεονάσματα ώστε να μοιράσει μέρισμα και να συντηρήσει με τον τρόπο αυτό μη εκλογική πελατεία. Η θέση αυτή, κυρίως θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει τρία σκέλη. Σκέλος νούμερο ένα, η κυβέρνηση συστηματικά επιδιώκει υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων. Σκέλος νούμερο δύο, η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Και σκέλος νούμερο τρία, η κυβέρνηση ασκεί κοινωνική πολιτική με εφάπαξ επιδόματα χωρίς θεσμικές τομές και μόνιμη ενίσχυση των σχετικών προϋπολογισμών πρόνοιας. Τα ίδια ακριβώς ακούσαμε πριν από περίπου 20 λεπτά από τον κύριο Μητσοτάκη. Καμία από τις τρεις αυτές θέσεις δεν είναι αληθής. Καμία δεν είναι αληθινή και θα ήθελα να τη σχολιάσω προσεκτικά μία προς μία. Πρώτον, η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου, το λέω για ακόμα μία φορά ρητά, δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης, δεν είναι επιδίωξη της κυβέρνησης. Τόσο ο προϋπολογισμός του 2017, όσο και αυτός του 2016, προέβλεπαν επίτευξη και όχι υπέρβαση του στόχου. Η υπέρβαση λοιπόν του στόχου, ειδικά για τα φορολογικά έσοδα, εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τον στόχο τον ίδιο. Και ο στόχος, τι απόδοση θα έχει, για παράδειγμα, ένα νέο φορολογικό μέτρο, η αλλαγή ενός συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας στην κατανάλωση και στη φοροδιαφυγή, κατά συνέπεια στα φορολογικά έσοδα, αποτελεί κατεξοχήν επίδικο της διαπραγμάτευσης. Και όπως γνωρίζετε, οι θεσμοί είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους. Το γνωρίζετε από πρώτο χέρι, από τη διαπραγμάτευση που εσείς κάνατε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Δυστυχώς δεν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας. Διαπραγματευόμαστε με 4 θεσμούς, κατά συνέπεια με 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και προφανώς οι δικές μας εκτιμήσεις, οι δικοί μας στόχοι δεν είναι αυτοί που πάντα ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό. Φυσικά αρκετές, αλλά όχι όλες, από τις αστοχίες των θεσμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016, του προηγούμενου έτους, διορθώθηκαν και ενσωματώθηκαν στο βασικό σενάριο του 2017. Αλλά δεν εξαλείφθηκαν. Αυτή λοιπόν είναι μια βασική πηγή υπέρβασης των στόχων του προϋπολογισμού. Δεύτερον, δεύτερη αιτία υπέρβασης είναι το γεγονός ότι για όσους γνωρίζουν και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γνωρίζει μόνο ένας, και λείπει σήμερα, κύριος Σταϊκούρας, η δημοσιονομική πολιτική δεν ασκείται στο κενό. Δεν είναι, αν θέλετε, άσκηση προσομοίωσης PlayStation, ασκείται σε πραγματικό χρόνο και κατά συνέπεια ασκείται σε περιβάλλον αβεβαιότητας που εντείνεται ειδικά όταν η οικονομία αλλάζει. Όταν λοιπόν σχεδιάζεται και ποσοτικοποιείται ένα νέο δημοσιονομικό μέτρο, ο τρόπος αυτός ποσοτικοποίησης στηρίζεται στη συμπεριφορά των οικοκυριών και των επιχειρήσεων των προηγούμενων χρόνων. Επιστρέφω στο προηγούμενο παράδειγμα. Αν αυξηθεί ο ΦΠΑ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία κατά μία ποσοστιαία μονάδα, πόσο θα μειωθεί η κατανάλωση, πόσο θα αυξηθεί η φοροδιαφυγή και κατά συνέπεια πόσο τα έσοδα, είναι μια εκτίμηση που γίνεται με βάση την εμπειρία του 2015, 2014, 2013 και πάει λέγοντας. Το γεγονός ότι έχουμε υπέρβαση των στόχων που στηρίζονται στην εμπειρία των προηγούμενων χρόνων είναι ένδειξη επιτυχίας και όχι απόκλησης από τους στόχους
Ένδειξη επιτυχίας με την έννοια ότι οι βασικοί παράμετροι της οικονομίας, όπως είναι η σπραξιμότητα, αλλά και η μείωση της παραοικονομίας, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά για την υπέρβαση. Να πω όμως, απαντώντας και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν επιδιώκαμε την υπέρβαση, δεν ήταν στόχος μας, δεν τη θέλαμε. Η υπέρβαση όμως των δημοσιονομικών στόχων και για τα τρία έτη 15, 16 και 17 έχει σταδιακά συμβάλει στην εμπέδωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και στην εμπέδωση της πίστης, ότι της πεποίθησης ότι η ελληνική δημοκρατία αφήνει οριστικά πίσω της μία μακρά περίοδο μη ορθολογικής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και μπαίνει σε μία νέα που συνδυάζει τη δημοσιονομική ισορροπία με την κοινωνική δικαιοσύνη και υπηρετεί τις αρχές του κράτους δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, ήταν αυτή η υπέρβαση που οδήγησε για πρώτη φορά το 2017 σε επίτευξη πλεονάσματος γενικής κυβέρνησης για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και επιτάχυνε την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ήταν αυτή που οδήγησε στην αναβάθμιση των οικονομικών προοπτικών της χώρας από όλους τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και στον εκ νέου δανεισμό από τις διεθνείς αγορές τον Ιούλιο του 2017. Έλθω τώρα στο δεύτερο σημείο, στη δεύτερη, αν θέλετε, θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η υπέρβαση του 2017 αποτελεί προϊόν υπερφορολόγησης. Τίποτα δεν απέχει από την αλήθεια όσο αυτή η θέση. Και εδώ τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ απλά. Δυστυχώς για τον προϋπολογισμό του 2017 η συνολική απόδοση των φορολογικών εσόδων υπολείπεται του στόχου κατά περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεν συνέβαλε λοιπόν στην υπέρβαση. Δεν συνέβαλε στην υπέρβαση η πορεία των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου που μειώθηκαν κατά 1 δις και δεν αυξήθηκαν, αλλά ακόμα και αν είχαν αυξηθεί θα επιδείνωναν και δεν θα βελτίωναν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ξανά ρωτήστε τον κύριο Σταϊκούρα που φαίνεται ότι είναι ο μόνος που λόγω εμπειρίας καταλαβαίνει τα δημόσια οικονομικά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Τρίτον, οι βασικές πηγές παραγωγής υπερπλεονασμάτων ήταν 2. Πρώτον, η σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, το όσο σκέλος των εσόδων, και εκεί η κύρια δύναμη, η κύρια πηγή ενός καλύτερου αποτελέσματος ήταν η σημαντική μείωση της ανεργίας. Μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, για το πόσο καλά αμοιβόμενες είναι οι θέσεις και αν πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν σημαντικά, τόσο και στο σκέλος των δαπανών, με μια σημαντική δουλειά εκαθάρισης των αιτήσεων για νέες συντάξεις που έκανε το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και από τον τακτικό προϋπολογισμό με τη συγκράτηση των δαπανών εκεί που αυτό ήταν δυνατό. Οπωσδήποτε όχι από την υπερφορολόγηση. Τρίτη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η διανομή του μερίσματος είναι υποκατάστατο μια συστηματικής και μόνιμης προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών που λείπει. Πάλι η θέση αυτή δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Το 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πιλωτικό στάδιο του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και το 2017 εφαρμόζεται πλήρως στο σύνολο της χώρας με προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπήρχε πριν το 2015. Το 2018 και σαν αποτέλεσμα της επισκόπησης κοινωνικών δαπανών, όχι της αύξησης των φόρων, της επισκόπησης των δαπανών που η Νέα Δημοκρατία επικαλείται και λέει ότι θα κάνει, ενώ για πολλά χρόνια στην κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει, εξασφαλίσαμε 300 εκατομμύρια για να ενισχύσουμε τα οικογενειακά επιδόματα κατά 160 εκατομμύρια ευρώ και κατά συνέπεια να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια, τα σχολικά γεύματα για επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ και να καταπολεμήσουμε πάλι την παιδική φτώχεια και αντίστοιχα να διευρύνουμε τη δράση βρέφων ηπιακών σταθμών.
Αυτές είναι οι παρεμβάσεις, οι μόνιμες παρεμβάσεις καταπολέμησης και της φτώχειας, αλλά και υποστήριξης του σχηματισμού ανθρώπινου κεφαλαίου και προφανώς το 2019, τον επόμενο χρόνο, από τον επόμενο προϋπολογισμό, νομοθετούμε, έχουμε ήδη νομοθετήσει δράσεις επιπλέον 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έρχομαι τώρα στο κοινωνικό μέρισμα για να πω ότι προφανώς δεν αποτελεί την αβαρχίδα της κοινωνικής πολιτικής, είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είναι οι παρεμβάσεις στα οικογενειακά επιδόματα και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, όμως είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Είναι και αυτό ένα σημαντικό εργαλείο. Καλύπτει το 32% του πληθυσμού της χώρας, 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Θυμίζω ότι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης καλύπτει μόλις το 7%. Καλύπτει λοιπόν ένα ευρύ φάσμα που βιώνει εισοδηματική φτώχεια και φτάνει μέχρι το όριο των νοικοκυριών που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή το 35,6% του ελληνικού πληθυσμού με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ. Σαν αποτέλεσμα της δράσης αυτής, μόνο της δράσης αυτής, που επαναλαμβάνω δεν είναι η ναυαρχίδα, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, ο δείκτης σχετικής φτώχειας θα μειωθεί στο τέλος του 2017 σε σχέση με το 2016 κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Η οικονομική ανισότητα θα μειωθεί. Θα ήθελα τέλος να κάνω μια αναφορά σε όσα άκουσα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι πήραμε 5 και δώσαμε 1, και θέλω να ρωτήσω με ειλικρίνεια αν έχουν άλλο τρόπο να κάνουν δημοσιονομική προσαρμογή, να βάλουν δηλαδή τα δημόσια οικονομικά σε τάξη. Και το λέω αυτό διότι την τετραετία 2010-2014 ο βασικός πυλώνας δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν η μεγάλη αύξηση των φόρων. 2010, νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδημάτων εσόδων 900 εκατομμυρίων ευρώ. ΦΠΑ από το 21 στο 23 με έσοδα 790 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, 1,6 δις. Στα τσιγάρα, 600 εκατομμύρια. Εισφορά αλληλεγγύης, 1,3 δις. Ένφια, 3 δις. Μείωση του αφορολόγητου το 2012, επιπλέον 3 δις. Αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, επιπλέον 220 εκατομμύρια. Το 2014, φορολογική μεταρρύθμιση, άλλο 1,1 δις. Και θα μπορούσα να πω πολλά για τον τρόπο που η δημοσιονομική προσαρμογή το διάστημα 2010-2014 γινόταν, για τον τρόπο που το βάρος της προσαρμογής κατανέμονταν ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, αλλά θα πω μόνο ένα, και αυτό είναι ότι όσο δεν αντιμετωπίζουμε, δεν είμαστε ειλικρινείς και δεν λέμε την αλήθεια στη Βουλή, όσο αναπαράγουμε τη λογική ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις, όσο αναπαράγουμε, αν θέλετε, λαϊκιστικά αφηγήματα, τόσο ενισχύουμε τις ακραίες φωνές που δεν δίνουν καμία αξιοπιστία στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουλιαράκη.